δικηγόροι σπαταλούν ώρες ολόκληρες ερευνώντας και αναζητώντας διάφορα έγγραφα ανάμεσα σε εκατοντάδες τόμους με σκισμένες σελίδες, αλλά και ψάχνοντας σε αταξινόμητους αλφαβητικά φακέλους. Αυτά είναι χαρτιά, τόμοι, που τα ανοίγουμε, πέφτουν κάτω, χάνονται. Δεν υπάρχουν βιβλία, παιδιά, δεν υπάρχουν χαρτιά στη θέση τους. Εμείς έχουμε βρει πολλά λάθη, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Στην ουσία, ό,τι κάνουν οι δικηγόροι πια. Τίποτα άλλο. Στην ουσία, φουλάμε θερμοπύλες στο αποθηκό φυλάκιο. Μάλλον πάει να κλείσει. Φάκελοι που χάνονται από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την υπηρεσία αλλά και ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης και αναζήτησης στοιχείων που ενημερώνεται με ρυθμούς χελώνας, είναι το τέρας της γραφειοκρατίας που περιμένει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους να το αντιμετωπίσουν. Τους βλέπεις με την καρτέλα έξω, μπορεί πολύ πιθανόν δεν υπάρχουν υπάλληλοι να τους ελέγξουν, να πάρουν την καρτέλα μαζί τους να φύγουν. Όποιος οφειλέτης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο θέλει να κρύψει την περιουσία του, είναι πολύ απλό, παίρνει την καρτέλα και φεύγει. Η ιδιοκτησία είναι 3 χρόνια ανημέρωτα τα βιβλία και τα βάρη, αν κάποιο ακίνητο είναι καθαρό ή όχι, είναι από το 5, παιδιά. Δηλαδή, αν έρθει ένας ιδιώτης να δει τι γίνεται με το ακίνητό του, θέλει να το πουλήσει, θέλει να πάρει δάνειο, είναι αδύνατο να πάρει πιστοποιητικά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, γιατί υπάρχουν, μπορεί να γίνουν λάθη τα οποία αποβαίνουν σε βάρος και των πελατών σας, συναλλασσομένων γενή, και των συναλλασσομένων, αλλά και σε βάρος του κράτους. Οι δικηγόροι που συναναστρέφονται εδώ μέσα, κάνουν δουλειές που δεν είναι στις αρμοδιότητες τους, για παράδειγμα. Ναι, πολλές φορές. Ήδη ο δικηγορικός σύλλογος είχε ορίσει 2 υπαλλήλους, οι οποίοι έκαναν δουλειές υπαλλήλων του υποθηκοφυλακίου. Οι δικηγόροι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και ακόμα περισσότερο το πρόβλημα είναι τώρα που έχει λειτουργήσει το χτηματολόγιο, διότι θέλουν να κάνουν διορθώσεις στο χτηματολόγιο και για να γίνουν οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν, να πάρουν πιστοποιητικά από το υποθηκοφυλακίο, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με ένα υπάλληλο. Πριν από 1 χρόνο η υπηρεσία αριθμούσε 12 εργαζόμενους. Σήμερα εργάζονται 3 άτομα που προσπαθούν να φέρουν σε πέρας την καθημερινή δουλειά μαζί με τους δικηγόρους. Οι εργαζόμενοι ζητούν επιτακτικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρεμβεί άμεσα στο ζήτημα, δίνοντας λύσεις.